Thank you. Ο τουρισμός είναι πηγή ελπίδας και άμεση προτεραιότητα. Η πρώτη συνάντηση εργασίας που έχουμε σαν νέα περιφερειακή αρχή με φορέα της αγοράς είναι με τον φορέα που έχει την ευθύνη εκπροσώπησης διαχείρισης του μεγαλύτερου κομματιού που έχει να κάνει με τον τουρισμό μας. Άμεσα προχωράμε σε αποφάσεις, κινούμενη ταχύτητα προς το μέλλον, προσπαθώντας να καλύψουμε το έδαφος που έχουμε χάσει, γιατί η τουριστική βιομηχανία, η παγκόσμια τουριστική βιομηχανία τρέχει με πάρα πολλούς πολύ γοργούς ρυθμούς, τις τάσεις της οποίας πρέπει να προλάβουμε και με ένα σύγχρονο τρόπο, έξυπνο, να έχουμε το παρόν μέσα σε αυτή τη μεγάλη βιομηχανία, στην οποία ήδη έχουμε πετύχει ως περιοχή να έχουμε κατακτήσει μια αξιοζήλευτη θέση. Με την Ένωση Ξενοδοχών Ρόδου συνεργαζόμαστε, συναποφασίζουμε πλέον, και αυτή είναι η στροφή και στην λειτουργία και στην αντίληψή μας. Με πρώτες αποφάσεις, κοινές αποφάσεις από τη σημερινή μας συνάντηση, τη στροφή στο διαδίκτυο, την αναγκαία στροφή στο διαδίκτυο, που για χρόνια έχουμε περιγράψει και δυστυχώς δεν έχει επιτευχθεί, ή αν θέλετε, στο βαθμό που θα θέλαμε και με τα αποτελέσματα που θα θέλαμε. Την άμεση επίσης, λόγω των γεγονότων που είχαμε και φέτος, στην φετινή σεζόν, αλλά και τις προηγούμενες θερινές περίοδοι, την άμεση σύσταση οργάνου διαχείρισης κρίσεων, και από εκεί και πέρα, στις λεπτομέρειες, στις τεχνικές λεπτομέρειες εξειδίκευσης πια του πλάνου μας, αυτές θα ανακοινωθούν αμέσως μετά και την διενέργεια της πρώτης έρευνας perceptions, όπως λέγεται, την έρευνα αντιλήψεων στις χώρες από όπου αντλούμε επισκέπτες και στους πελάτες τους ίδιους. Αυτό γιατί, όπως έχουμε επίσης πει στο παρελθόν, το να σχεδιάζουμε εμείς εδώ συζητώντας ο ένας με τον άλλο μεταξύ μας και περιγράφοντας τις εκτιμήσεις μας, δεν σημαίνει ότι αυτές συμφωνούν ή είναι, περιγράφουν με ακρίβεια και την άποψη που οι καταναλωτές, οι πελάτες μας, αυτοί οι οποίοι μας επιλέγουν, έχουν για μας. Είναι μια καινούργια μέρα, στην οποία ξεκινάμε με βήμα ταχύ να καλύψουμε έδαφος και να προλάβουμε την παγκόσμια παραλαμβάνω τουριστική βιομηχανία. Ήρθαμε για να συγχαρούμε τον νέο Περιφερειάρχη και για να του ευχηθούμε καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο. Είναι κοινός στόχος ότι η Ρόδος χρειάζεται στροφή ποιοτική. Είναι κοινός στόχος ότι ο κόσμος κινείται με γοργούς ρυθμούς και ότι εμείς πρέπει όχι απλώς να τον προλάβουμε, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να ξαναγινόμαστε η Ρόδος που ήμασταν πριν από 20-30 χρόνια. Σήμερα αυτό που συζητήσαμε είναι το πώς προχωράμε στο άμεσο μέλλον μέχρι το τέλος της χρονιάς, με τις ανάγκες που κάθε μέρα βγαίνουν καινούργιες, με τις διάφορα προβλήματα που δημιουργούνται στη ρωσική αγορά, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και αυτό το οποίο είπαμε, ότι σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε εδώ και τώρα να στρέψουμε το βλέμμα μας σε ποιοτικό επισκέπτη, σε επισκέπτη της Ρόδου, ο οποίος θα εκτιμήσει τον τόπο, τους ανθρώπους, τα προϊόντα του και θα αφήσει στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία το μέγιστο δυνατό από το εισόδημα που θα ξοδέψει εδώ. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα έχουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση του Πρωτούρ, η ανάληψη της νέας Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι θα πρέπει να σημάνει αυτή τη στροφή την ποιοτική. Ο νέος Περιφερειάρχης, είμαι βέβαιος ότι γνωρίζει το θέμα, είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει την αγορά, είναι άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει την αγορά και τις ανάγκες του επιχειρηματία. Έχουμε εμπιστοσύνη. Είμαστε εδώ. Σταματήστε να παράσουμε. Συλλογράφοντας αυτά που είπε ο νέος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κατημάρχος, αλλά και ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κύριος Καμπουράκης, θα πω ότι η βασική προτεραιότητα της νέας Περιφερειακής Αρχής είναι να στηρίξει τη βαριά μας βιομηχανία που είναι ο τουρισμός. Αυτό αποτελεί οργανωμένες ενέργειες, αυτό χρειάζεται συνεννόηση και η σημερινή συνάντηση αυτό δείχνει.
τη βασική προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής είναι να κινηθεί μέσα σε αυτό το δύσκολο τοπίο με συνεργασία και έχοντας κοντά της τους βασικούς πυλώνες που ασχολούνται με τον τουρισμό, όπως η Ένωση Ξενοδόχων, αλλά και σε συναντήσεις που θα ακολουθήσουμε τους άλλους ενεργούς πολίτες και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό, θα προχωρήσουμε σε θετικές δράσεις. Η επένδυση στην καινοτομία, η επένδυση στις νέες τεχνολογίες, η αναζήτηση νέων αγορών είναι από τις βασικές προτεραιότητες και εμείς ως Περιφερειακή Αρχή, αξιοποιώντας τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από το ΕΣΠΑ, όπως αυτές είχαν εκδοθεί από το 2007, αλλά και στο νέο πρόγραμμα, όπως θα προβλέψουμε ενισχυμένες δράσεις για τον τουρισμό, είναι βέβαιο ότι θα κινηθούμε με γρήγορους ρυθμούς και θέλουμε να υπάρχει το θετικό αποτέλεσμα.